Όταν το να γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό δεν είναι επιλογή, ο γιατρό θα κόψει την κοιλιά μια μέλουσα μητέρα και θα αφαιρέσει το μωρό χειρουργικά. Η διαδικασία ονομάζεται κεσαρική τομή. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανεί ότι η λέξη κεσαρική προκύπτει από το όνομα Κέσαρας. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη για την προέλευσή τη, το όνομα προέκυψε πράγματι από τον Ιούλιο Κέσαρα και έδωσε το όνομά του σε αυτήν. Η πρώτη αναφορά δημοσιεύτηκε από Γάλλο χειρούργο το 1609 όπου έγραψε πω ο Κέσσαρα αφαιρέθηκε από την μήτρα τη μητέρα του, τη στιγμή που εκείνη πέθανε. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή τη θεωρία. Η μητέρα του Ιουλίου Κέσσαρα, Αουρέλια, δεν πέθανε στη Γένα. Πέθανε το 54 π.Χ. μόλι 10 χρόνια πριν την δολοφονία του γιού της. Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν κάποια μητέρα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επέζησε μια κεσαρική τομή, γιατί συνήθω γίνονταν σε γυναίκε που είχαν ήδη πεθάνει ή δεν μπορούσαν να σωθούν, είναι παντελώ αμφίβολο ότι η Αουραία επέζησε η αουρελια επεζησε απο μια τέτοια επέμβαση. Ο Πλήνιο Ο Πρεσβύτερο, Ρωμαίο συγγραφέα και φιλόσοφο, έδωσε μια διαφορετική εξήγηση. Ότι ο παλαιότερο πρόγονος του Ιουλίου Κέσαρα, ονομάστηκε κέσαρα, γιατί τον έβγαλαν με τομή από τη μήτρα τη μητέρα του. Οι θεωρίε είναι θεωρίε αλλά ακόμα και αν ο Κέσαρα δεν είχε σε τίποτα σύνδεση με την κεσαρική τομή, το γεγονό ότι τόσοι πολλοί έγκυροι ιστορικοί πιστεύουν στη σύνδεση, είναι ο λόγο που ο συγκεκριμένο όρο έχει επιζήσει μέχρι σήμερα.